πώς βλέπετε να προχωράει η κάθαρση του δημόσιου βίου. Και σας ρωτώ και με αφορμή τις αποκαλύψεις που είχαμε την Κυριακή στη Real News για τον κύριο Τσοχατζόπουλο και το δεξί του χέρι που με βάση επίσημα έγγραφα της γερμανικής δικογραφίας έχει εισπράξει μίζα 1 εκατομμυρίου ευρώ για τα υποβρύχια. Και αυτό προκύπτει και από καταθέσεις αλλά και από έγγραφα της συγκεκριμένης εταιρείας. Καταθέσεις και έγγραφα που ενώ είναι επίσημα, είναι αποδεικτικά στοιχεία, δεν φαίνεται να συγκινούν ιδιαιτέρως. Κύριε Χατζηνικολάου, να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Δεν θα υπάρξει κάθαρση του δημόσιου βίου και δεν θα υπάρξει διότι υπάρχει ένα, δυστυχώς, ένα σύνταγμα το οποίο στο κομμάτι του αυτό έχει ψηφιστεί από τα δύο μεγάλα κόμματα. Κύριε Τσίπρα, για το συγκεκριμένο αδίκημα, για το μαύρο πολιτικό χρήμα, είναι υπέρτερη η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Και επομένως, όπως παραδέχθηκε και ο Υπουργός Δικαιοσύνης με συνέντευξή του την Κυριακή στην εφημερίδα μας, δεν έχει παραγραφεί το αδίκημα αυτό. Γιατί λοιπόν να μην καθίσει. Μην καθίσει στο σκαμνί ο κύριος Τσοχατζόπουλος και ο συνεργάτης του το δεξί του χέρι για την υπόθεση αυτή. Κύριε Χατζηνικολάου, τη διάβασα τη συνέντευξη. Τη θεωρώ ενδιαφέρουσα, όπως θεωρώ ενδιαφέρουσες και άλλες παρεμβάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης το τελευταίο διάστημα και σε σχέση με τη λεγόμενη ανομία του κινήματος «Δεν πληρώνω», που είχε διαφορετική τοποθέτηση από την κυρίαρχη κυβερνητική. Θα ήθελα να σας πω το εξής. Εμείς είμαστε υπέρ της προοπτικής να υπάρξει, εν πάση περιπτώσει, αυτό που οι πολίτες ονομάζουν δικαιοσύνη. Αλλά επιτρέψτε μου μία φράση μονάχα. Μιλάμε για παρανομίες, για σκάνδαλα, για χρήματα, για δημόσιο πλούτο που εκλάπει τα προηγούμενα χρόνια. Για αυτά που κλέβονται σήμερα θα μιλήσουμε. Για το δημόσιο πλούτο που καταστρέφεται σήμερα θα μιλήσουμε, εάν υπάρξει οποιαδήποτε κυβέρνηση, είτε αυτή είτε κυβέρνηση συνασπισμού των δύο μεγάλων κομμάτων που θα προχωρήσει στην εκποίηση δημόσιας περιουσίας 50 δισεκατομμυρίων. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Άρα λοιπόν, εγώ θα ήθελα να σας πω ότι εμείς είμαστε υπέρ της άποψης ότι πρέπει να υπάρξει δικαιοσύνη και απέναντι στα πολιτικά πρόσωπα, σε όσους έχουν διατελέσει υπουργούς, δεν γίνεται να βγαίνει λάδι η υπόθεση της Siemens, να βγαίνουν λάδι τα κομματικά ταμεία και να θέλουν να βάλουν στο σκαμνί αυτόν που δεν πληρώνει 2,5 ευρώ στα εισιτήρια του διοδίου. Είναι απαράδεκτο αυτό. Δημιουργεί όχι κοινωνική αναστάτωση και επανάσταση, αντίδραση στον κόσμο. Θα εξεγερθεί ο κόσμος αν συνεχίσετε με αυτή τη λογική.